Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Παρεμβάσει από το Star Βορείου Ελλάδος, πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ νομού Δράμας. 8η συνάντηση χοροδιών. Να και το πρόγραμμα κυρίες και κύριοι. Χορηγός επικοινωνίας το Star Βορείου Ελλάδος, Δήμος Δράμας, ΔΕΚΠΟΤΑ, Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων ΟΤΕ και Δημοτικό ΟΔΙΟ. Συνδιοργανωτές, μία συνάντηση χοροδιών. Και έχουμε τη χαρά, με χορηγό επίσης και τον ΟΤΕ, τον Όμιλο Εταιριών, έχουμε εδώ τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Παντελής Μπαλής, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ, και ο κύριος Μιχάλης Αθουσάκης, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ΟΤΕ. Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, αύριο δηλαδή, στις 18:30 το απόγευμα. Να χαιρετήσουμε και τους δύο. Κύριε Μπαλή, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. 8η συνάντηση χοροδιών ΟΤΕ, πρώτη φορά στη Δράμα. Πρώτη φορά στη Δράμα. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε για τους όσους γνωρίζουν ότι η χοροδία, ας πούμε, του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης είναι μια από τις πολύ καλές χοροδίες, ίσως από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Πώς προέκυψε αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση στην πόλη της Δράμας? Κάθε χρόνο λοιπόν τα πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ διοργανώνουν σε διαφορετική πόλη την εκδήλωση αυτή, όπως και πολλές άλλες εκδηλώσεις, έτσι. Φέτος, στο συνέδριο που έγινε στα Χανιά της Κρήτης, αποφασίσαμε να το πάρουμε και να το κάνουμε εμείς στη Δράμα. Και έτσι και έγινε, και όπως είπατε και πολύ σωστά πιο μπροστά για τη χοροδία της Θεσσαλονίκης, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 220 συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Αθουσάκη, είναι μια σημαντική εκδήλωση, πρέπει να πούμε, μια καθιερωμένη καταρχάς εκδήλωση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που κάνει ο χώρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ΟΤΕ, γιατί οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ δεν ασχολούνται μόνο με την εργασία τους, ασχολούνται τον ελεύθερο χρόνο τους και με τα πολιτιστικά. Υπάρχουν 52 πολιτιστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και αρκετά από αυτά έχουν διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι οι χοροδίες, όπως είναι χορευτικά συγκροτήματα κλπ. Μία λοιπόν από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και αυτή η συνάντηση η οποία θα γίνει εδώ και θα έχουμε από τις καλύτερες χοροδίες, είναι η χοροδία του ΟΤΕ Αθηνών, είναι η χοροδία, όπως είπατε προηγουμένως, του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, είναι η χοροδία του Πολιτιστικού Κέντρου Ιωαννίνων, πάρα πολύ καλή και αυτή, είναι η χοροδία του Πολιτιστικού Κέντρου των Πατρών και είναι και η χοροδία του Πολιτιστικού Κέντρου της Κερκύρας, η οποία δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι κοντά μας λόγω της απεργίας. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν από την Κέρκυρα στα. Α, μάλιστα. Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων στον ΟΤΕ, ναι, της Κέρκυρας. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και το μουσικό σχολείο το δικό μας εδώ, δύο τμήματα τα οποία θα εκπροσωπήσουν. Πέντε χοροδίες δηλαδή, ναι, θα είναι τελικά. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Να τονίσουμε φυσικά ότι αναφέρθηκε, κύριε Μπαλή, ο κύριος Αθουσάκης σε μια σημαντική δραστηριότητα την οποία δεν την γνωρίζουμε πάρα πολύ. Ναι. Λειτουργούν και πολιτιστικά κέντρα μέσα στον ΟΤΕ, δηλαδή από τους εργαζομένους. Βεβαίως. Τον ελεύθερο χρόνο που έχουν οι εργαζόμενοι, κλέβοντας λίγο το χρόνο από την οικογένειά τους, ασχολούνται με τα πολιτιστικά δρόμενα, ας πούμε. Μάλιστα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η χοροδία του προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε εδώ, δημιουργήθηκε το 1975 σαν τμήμα της πολιτιστικής λέσχης προσωπικού. Το 1992 αναγνωρίστηκε επίσημα σαν χοροδία του ΟΤΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 220 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε σπουδαία χοροδιακά φεστιβάλ, ελληνικά και διεθνή, και σε πολλές χοροδιακές συναντήσεις. Η ουσιαστική συμμετοχή στη χοροδιακή ζωή της πατρίδας, η άρτια εκτέλεση του πλούσιου και ποικίλου ρεπερτόριου, οι τιμητικές διακρίσεις που απέσπασε και οι κολακευτικές κριτικές την έχουν καταξιώσει σε μια από τις πιο αξιόλογες χοροδίες που τιμούν τον όμιλο εταιριών του ΟΤΕ, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα την πατρίδα μας, γράφει στο εισαγωγικό σημείο. Δεν ξέρω αν έχετε, κύριε Μπαλή, να πείτε κάτι για τις χοροδίες και ο κύριος Αθουσάκης. Όλες οι χοροδίες είναι πάρα πολύ καλές. Αξίζει τον κόπο να οι δραμηνοί συμπολίτες μας να έρθουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή αύριο στις 18:30 ώρα στο Δημοτικό Οδείο Δράμας. Τους καλούμε όλους και πιστεύω ότι θα περάσουν μια αξέχαστη βραδιά. Να πούμε ότι υπάρχει χοροδία καπέλα του, ακαπέλα του Μουσικού Σχολείου, ναι, Δράμας, που λειτουργεί από το 1994 και από το 1996 η χοροδία ακαπέλα.
Απέσπασε πρώτο βραβείο σε περιφερειακούς καλλιτεχνικούς μαθητικούς αγώνες, πήρε μέρος σε διεθνή φεστιβάλ και η χοροδία του πρώτου γυμνασίου έχει τη χοροδία σαν υποχρεωτικό μάθημα η πρώτη τάξη του γυμνασίου. Και αναφέρεται δίπλα και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πρέπει να πούμε, υπό τη διεύθυνση της Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας και υπό τη διεύθυνση του Ηρακλή Παναγόπουλου η χοροδία του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπουμε και για τα Γιάννενα που λειτουργούν το σύλλογο από το 1993, μεικτή τετραφωνική από 45 άτομα. Η μεικτή χοροδία του πολιτιστικού κέντρου του ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας το 2008 και αυτοί 45 ερασιτέχνες χοροδούς. Γενικά βλέπουμε μια πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να πούμε, κύριε Αθουσάκη, είναι ωραίες οι εκδηλώσεις με χοροδίες, πρέπει να πω. Όσοι έχουμε παρακολουθήσει, πραγματικά είναι και ευχάριστες και το πρόγραμμα θα είναι 5-6 τραγούδια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός για την πόλη μας. Θα έρθουν 5 χοροδίες και η κάθε χοροδία αριθμεί γύρω στα 50 άτομα μαζί με τους συνοδούς. Είναι λοιπόν μια εκδήλωση 250 ανθρώπους. Ακριβώς. Που είναι τιμή για την πόλη μας και θα ήθελα να καλέσω και να προσκαλέσω τόσο τα μέλη του πολιτιστικού μας κέντρου όσο και τους δραμηνούς φίλους μας που είμαστε πάρα πολύ μουσικόφιλοι να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση που αξίζει τον κόπο πραγματικά και πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθούν. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Δεν υπάρχει, είναι ελεύθερη είσοδος. Να σημειωθεί και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και μια πάρα πολύ καλή βραδιά για να ξεφύγουμε λίγο από τα καθημερινά και από τα τελευταία προβλήματα που δυστυχώς απασχολούν όλους μας. Να τονίσουμε ότι γίνεται, όπως είπαμε, τη συνδιοργάνωση του Δήμου Δράμας, κύριε Πρόεδρε, του Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ, της ΤΕΚΠΟΤΑ και του Δημοτικού Δήμου. Ναι, και του ΟΤΕ και με την ευρωπαϊκή χορηγία του ομίλου ΟΤΕ. Να πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και για τη μεικτή χοροδία του ΟΤΕ Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, να διαβάσουμε λίγο το κείμενο για την μεικτή χοροδία του ΟΤΕ Αθηνών, η οποία, πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε κιόλας μετά από τόσα χρόνια, ιδρύθηκε το 1968, ναι, μισό αιώνα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό, πρέπει να πω, μισό αιώνα να λειτουργεί μια χοροδία. Δημιουργήθηκε το 1968 με την καλλιτεχνική της πορεία, εκατοντάδες συναυλίες και διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Ιανουάριο του 2012 ένα νέο σύνολο υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Μπουζάνη εισήλθε δυναμικά στον χώρο της καινοτομίας ερμηνεύοντας σύγχρονα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών το 2013. Μεταξύ των άλλων, η μεικτή χοροδία ΟΤΕ Αθηνών πήρε μέρος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Σόχι το 2014, στην Αρχαία Ολυμπία, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση σε όλο τον κόσμο, ήταν στην τελετή αφής. Το 2014, η γυναική ομάδα συμμετείχε στο έργο του Αράμ Χατζατουριάν «Σπάρτακος» σε χορογραφία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς και σχηνικά του Σιμών Βιρτσαλάτζε στο Ηρώδιο. Το 2015 πήρε μέρος ενδεικτικά στην πρώτη μεγάλη όπερα του Φίλιππα Τσαλαχούρη «Ιούλιος Κέσσαρ» στο Μέγαρο Μουσικής και στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό και φεστιβάλ χοροδιών Καλαμάτας που διοργανώθηκε από το Δήμο και τον πολιτιστικό οργανισμό Interculture και απέσπασε τα παρακάτω βραβεία. Βραβείο 1, βραβείο, διαβάζουμε εδώ, Mixed, βραβείο Silver, πολλά βραβεία. Και η μεικτή χοροδία συμμετείχε στην παρουσίαση του ορατόριου κατά Μάρκον Πάθη στο πλαίσιο των Ελληνικών Μουσικών Γιορτών 2016 στο Μουσείο Μπενάκη, στη συναυλία της UNESCO στο Βεάκιο, με το έργο «Οδύσσους Έλληνες» του Ελληνογάλου συνθέτη Κατρίς. Τέλος, μέσα από φεστιβάλ και χοροδιακές συναντήσεις, πραγματοποιεί ένα άκρως επιτυχημένο μουσικό ταξίδι με στόχο τη διάδοση της χοροδιακής μουσικής. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ βαρύ. Είναι, όντως. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Αθουσάκη. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να προσκαλέσω και να παρακαλώ τους δραμηνούς να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Αξίζει τον κόπο. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Να ευχαριστήσω το κανάλι σας που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Και καλύπτει και την εκδήλωση ως χορηγός επικοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, από πότε λειτουργεί αυτό το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων? Στη Δραμά.
από το 1967, αν θυμάμαι καλά, ή 68. Κύριε Τουσάκη, πιο παλιά. Και πιο παλιά. Πιο παλιά είναι. Εκτός από αυτές τις χοροδιακές συναντήσεις, έχετε διοργανώσει κάποια πράγματα, κάποιες γιορτές σε, λογικά. Σε καλές μέρες βέβαια, γιατί τώρα λόγω κρίσης και λόγω αλλαγής, να μην κρυβόμαστε, και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τότε, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ουσιαστικά έχει αλλάξει η ιδιοκτησία, στα χέρια ξένων. Η όλη μορφή και η όλη δομή, δυστυχώς. Το πολιτιστικό κέντρο λειτουργεί, τουλάχιστον όσο θυμάμαι, γύρω στο 1960 ξεκίνησε η λειτουργία του, από ό,τι θυμάμαι σχεδόν εγώ. Σχεδόν 60 χρόνια. Ακριβώς, σχεδόν 60 χρόνια. Κάθε χρόνο υπάρχουν διάφορες πολιτιστικές δράσεις, με γιορτές παιδικές, με γιορτές, 3-4 εκδηλώσεις, χοροδιακό φεστιβάλ, χορευτικό φεστιβάλ, ποδοσφαιρικό τουρνουά, Μακεδονίας και Θράκης, γιατί μην κρυβόμαστε, είμαστε πάντα πρώτοι, το οποίο τώρα τελευταία έχει, το ποδοσφαιρικό αυτό τουρνουά έχει προχωρήσει και προς τα κάτω, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν υπήρχε πιο μπροστά. Να πούμε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές της Δόξας, της Πάλε Ποτέ Δόξας, ήταν και υπάλληλοι τότε. Ακριβώς. Και παίζουν ακόμη. Ακριβώς. Και παίζουν ακόμη. Υπάρχουν παιδικές, 2-3 παιδικές γιορτές σε ετήσια βάση, και επιπλέον προσπαθούμε να ασχοληθούμε με διάφορα τοπικά προβλήματα, όπως είναι η καθαριότητα. Υπάρχει τράπεζα αίματος, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Υπήρχε παλιότερα τράπεζα αίματος εδώ στο νοσοκομείο, επειδή δεν μπόρεσε να διατηρηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τράπεζα, ένα υποκατάστατο κατά κάποιο τρόπο τραπέζι αίματος, το οποίο είναι σε συνεργασία με το πολιτιστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και διάφορες άλλες πολιτιστικές δράσεις το μέτρο που μπορούμε. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μπαλή, από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους, από αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τον ΟΤΕ? Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, την ημέρα. Εσείς είστε εν ενεργεία, λογικά. Ναι, εν ενεργεία είμαι. Είμαι μικρός ακόμα, 13 χρονών υπάλληλος. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και ειδικά όταν κάνουμε, ας πούμε, για την ημέρα περιβάλλοντος δράσης. Πρόπερση, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχατε καλύψει εσείς το γεγονός στην πλατεία της Δράμας, μοιράσαμε 600 γαρδένιες, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα του περιβάλλοντος. Και πέρσι είχαμε κάνει ένα καθαρισμό στο Άλσος που είναι στον περιφερειακό πάνω από το νοσοκομείο. Κάνουμε έτσι διάφορες τέτοιες δράσεις, μικρές βέβαια, γιατί το πολιτιστικό της Δράμας είναι πολύ μικρό. Η ενεργεία υπάλληλοι είναι 32 άνθρωποι. Εκεί ήθελα. Υπάλληλοι του ΟΤΕ είναι μόνο 32. Από 150 όταν μπήκα είναι 32 τώρα αυτή τη στιγμή. Εκεί ήθελα να συμπληρώσω ότι το πολιτιστικό κέντρο. Να μην λένε δηλαδή πολλοί ότι είναι πολλοί, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το πολιτιστικό κέντρο παλιότερα λέσχη εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ, έτσι ήταν οι ονομασίες τους, αριθμούσε σε εργαζόμενους 150 άτομα το 85. Σήμερα είναι γύρω στους 30. 32 νομίζω. Όλοι και όλοι. Ακριβώς. Τεχνικοί όλοι μέσα. Ακριβώς. Και στο κατάστημα και τεχνικοί. Το παρήγορο είναι ότι συμμετέχουν τώρα και οι συνταξιούχοι. Έτσι. Αλλιώς θα έφτανα. Ναι. Και έτσι μπορούμε και απευθυνόμαστε. Εσείς ποια περίοδο δουλέψατε, κύριε Άψε? Εγώ ήμουν από το 77 μέχρι και το 2007. Α, μάλιστα, 30... Ναι, 32... Στη Δράμα, περίπου, ναι, 30 χρόνια. Και είδατε, προλάβατε λίγο την... Ναι, από αρκετά χρόνια ήμουν πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου. Και προλάβατε και την κρίση, πρέπει να πω. Ακριβώς, και το ένα και το άλλο. Ήμουν από τους... αρχικά από τους πρώτους που ξεκινήσαμε τότε το πολιτιστικό κέντρο, δηλαδή τη μετατροπή της Λέσχης σε πολιτιστικό κέντρο. Κάποια χρόνια συμμετείχα και στην Πολιτιστική Ένωση ως πρόεδρος τότε, και περάσαμε αρκετά πράγματα σωστά και στην Πολιτιστική Ένωση και στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δράμας. Ασχολούνται οι εργαζόμενοι, κύριε Μπαλή, ή αυτή η εσωστρέφεια τώρα, γιατί η κρίση, λένε ότι η κρίση από τη μία αναπτύσσει τον εθελοντισμό, από την άλλη δημιουργεί και μια κατάσταση, θα το χαρακτήριζε έτσι, πιο ατομικής. Να ασχολείσαι περισσότερο με τα ατομικά σου και λιγότερα με τα γενικότερα. Ασχολούνται. Επειδή είμαστε τόσο λίγοι πλέον και μια οικογένεια, είμαστε σαν μια οικογένεια, αυτό ακριβώς. Προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις έτσι που δεν έχουν μεγάλο κόστος, γιατί δεν έχουμε το οικονομικό budget, ας πούμε, για να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
Προσπαθούμε να τα κάνουμε συχνά και να βρισκόμαστε πολύ συχνά με λίγα πράγματα. Σαν οικογένεια δηλαδή πλέον. Μάλιστα. Ένα τελευταίο κάλεσμα από τον κύριο Αθουσάκη για να κλείσουμε με τον πρόεδρο. Κύριε Αθουσάκη, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων, ο τέλος συνταξιούχος τότε, κύριος Αθουσάκης, και πρόεδρος Συλλόγου Κρητικών. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι η κρίση θα πρέπει να δυναμώνει, να μας ενδυναμώνει και να μας δίνει περισσότερο κουράγιο και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στα πολιτιστικά δρόμενα, είτε είναι στο χώρο το δικό μας σαν πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ, είτε είναι γενικά στα πολιτιστικά του νομού μας. Γιατί εάν κάτι ενοχλεί, είναι ο πολιτισμός και η παράδοσή μας. Κάποιους, σε εισαγωγικά. Εάν λοιπόν αυτό το μοναδικό που διαθέτουμε. Ακριβώς. Εάν λοιπόν χάσουμε αυτό το μοναδικό, παρακολουθούσα σήμερα συμπτωματικά στο δελτίο ειδήσεων την αποχώρηση του Άγγλου πρέσβη. Απίστευτος φιλέλλην. Και εάν ήθελα να, εκεί που ήθελα να παρακαλέσω, ας μιμηθούμε στο ελάχιστο όλοι οι Έλληνες αυτόν τον άνθρωπο. Τίποτε άλλο. Να αγαπήσουμε και να τιμήσουμε την πατρίδα μας, τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας ελάχιστα. Εάν το κάνουμε, είναι ο μόνος τρόπος να διασωθούμε, ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Σαν χώρα περάσαμε πολλά δεινά οικονομικά. Μας διέσωσε και μας διαφύλαξε και μας συντήρησε σαν λαό και σαν έθνος η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας. Αυτό που κανένας άλλος δεν έχει. Να μην κρυβόμαστε. Και δεν το λέμε γιατί θέλουμε ούτε να... Δεν είναι αυταρέσκεια. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας το κρατήσουμε λοιπόν ψηλά. Αυτό το αγαθό που έχουμε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο, το έλεγα προχθές γιατί είχα μια εκδήλωση στον Κρητικό Σύλλογο και έλεγα ότι είναι η καλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στους προγόνους μας. Να διατηρήσουμε, αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι εμείς σήμερα. Ας κρατήσουμε λοιπόν την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, ας τιμούμε αυτά τα πράγματα και ως ελάχιστο που θα μπορούσα να ζητήσω, θα ήθελα την παρουσία του κόσμου. Είναι το μεγαλύτερο κουράγιο που μπορεί να δώσει και σε 5-10 ανθρώπους που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, είναι αυτό. Να υπάρχει παρουσία. Δηλαδή, αν ασχολείσαι και βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Προσπαθήσαμε όλοι μας και προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Γιατί είμαστε τόσο μικροί που το μόνο μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Κύριε Παλή, κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε κλείνοντας? Όχι, εντάξει, τα έχουμε πει πιστεύω όλα, έχουμε καλυφθεί. Και πλήρως. Πρέπει να πούμε δύο σημαντικότατες χοροδίες, κυρίες και κύριοι, του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης και του ΟΤΕ Αθηνών, γιατί είδαμε και το πολύ βαρύ βιογραφικό της χοροδίας του ΟΤΕ Αθηνών. Η μεικτή χοροδία Πάτρας και Αχαΐας των εργαζομένων του ΟΤΕ, το πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ Νομού Ιωαννίνων και δύο τμήματα του Μουσικού Σχολείου της Δράμας, η χοροδία Ακαπέλα και η χοροδία του Πρώτου Γυμνασίου. Είναι η 8η συνάντηση χοροδιών ΟΤΕ στην αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας, Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα, το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ του Νομού και από τον ΟΤΕ, με χορηγό επικοινωνία στο ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος και με τη συνδιοργάνωση Δήμου Δεκποτά και Δημοτικού Οδείου. Να σε ευχαριστήσω κύριε. Και τον ΟΤΕ. Και την Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων ΟΤΕ. Και τον ΟΤΕ. Και εγώ ΟΤΕ. Και ΟΤΕ. Εμείς θα ευχαριστήσουμε το κανάλι σας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία αύριο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι. Θα περιμένουμε. Κλείνουμε για σήμερα την εκπομπή Παρεμβάσεις. Ραντεβού με αυτήν την εκπομπή τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.